Υπόλοιπε χώρε. Η μόνη χώρα Σύμπλος, που λοιπόν, κρατούσε χαμηλού τόνου ήταν η Αυστρία. Όλε οι άλλε κινήθηκαν στη λογική και στο πνεύμα τη Ουγγαρία. Λοιπόν, κυβερνητικέ πηγέ λοιπόν μα έλεγαν νωρίτερα ότι η διαπραγμάτευση γίνεται τώρα επί του σχεδίου Ευρωπαϊκή Ένωση Τουρκία και όχι επί των αξιώσεων τη Αυστρία και τη ομάδα Βίζεγκραντ για το κλείσιμο των συνόρων. Και αυτό, όπω έλεγαν οι ίδιε πηγέ, θεωρείται μεγάλη επιτυχία για την Ελλάδα. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός απέτησε να ληφθεί απόφαση για σχέδιο Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας σήμερα. Διαφορετικά ζήτησε επαναφορά του προηγούμενου status quo σε ό,τι αφορά τις προσφυγικές ροές, όπως αυτή προϋπήρχε στην τελευταία σύνοδο. Αφού λοιπόν αποφασίστηκε να εκτεταστεί... Σύνορων, ναι, πάνω, σ' ακούω. Μάλιστα. Ναι, άρα άνοιγμα των συνόρων συμπληρώνω εγώ. Ναι, λοιπόν, αφού λοιπόν λένε οι ίδιες πηγές αποφασίστηκε να εξεταστεί το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία παρά τις ενστάσεις που υπάρχουν από την ομάδα του Βίζεγκραντ και ειδικά από τον Ούγγρο, ο Πρωθυπουργός σύμφωνα με τις ίδιες πηγές έθεσε θέμα επαναδιαπραγμάτευσης στην απέτηση των Τούρκων για τα πέντε κεφάλαια, λέγοντας όμως και στηρίζοντας την άποψη ότι για να ανοίξουν αυτά τα κεφάλαια πρέπει η Τουρκία να ανοίξει τα λιμάνια της στην Κύπρο. Δηλαδή, εφαρμογή του λεγόμενου πρωτοκόλλου της Άγκυρας. Να το πούμε πολύ πιο απλά, θα πρέπει λοιπόν η Τουρκία να αναγνωρίσει κάτι που δεν έχει κάνει μέχρι σήμερα την Κύπρο. Λοιπόν, και αυτό θα γίνει μέσα από την εφαρμογή του πρωτοκόλλου, το οποίο τι προβλέπει αυτό το πρωτόκολλο, δύο βασικά πράγματα. Να ανοίξει η Τουρκία τα λιμάνια στα κυπριακά πλοία και τα αεροδρόμια στα κυπριακά αεροσκάφη. Είχαμε νωρίτερα, να δώσουμε και το παρασκήνιο, είχαμε νωρίτερα τη συνάντηση των ηγετών Γερμανίας, Γαλλίας, Αγγλίας, Ολλανδίας, Ελλάδας και Κύπρου με τη συμμετοχή της ύπατης εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής. Η συνάντηση λοιπόν αυτή έγινε με ποιο στόχο? Έγινε με στόχο να υπάρξει ένας καλύτερος συντονισμός στη διαπραγμάτευση με την Τουρκία προκειμένου να υπάρξει μια επιτυχή κατάληξη που αυτή την ώρα φαίνεται ότι δεν υπάρχει πάνω. Ο Πρωθυπουργός πάντως... Αυτή την ώρα, Γιάννη, βρίσκεται σε εξέλιξη η Σύνοδος? Ναι, είναι σε εξέλιξη ακόμα αυτή την ώρα. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν πάνω, απευθυνόμενος σε αυτές τις χώρες, τις λεγόμενες ομάδες, την λεγόμενη ομάδα του Βίζεγκραντ, είπε ότι δεν μπορεί να, μάλλον χαρακτήρισε υποκριτική τη στάση του, το γεγονός ότι δεν δέχονται πίσω Ιρακινούς, Σύρους και Αφγανούς πρόσφυγες. Εάν δεν υπάρξει απόφαση, του είπε ο κύριος Τσίπρας, και νωρίτερα, να διατηρηθεί το ισχύον status quo όσον αφορά τις προσφυγικές ροές. Εάν δεν δεχτείτε το Plan A, επιστροφή δηλαδή στην Τουρκία προσφύγων και μεταναστών, και επιμείνετε στο Plan B, δηλαδή μόνο επιστροφή μεταναστών, μην νομίζετε ότι θα γλιτώσετε. Θα τους βρείτε πάλι μπροστά σας, θα βρουν άλλο τρόπο και άλλους δρόμους και διαδρόμους για να έρθουν προς την κεντρική Ευρώπη. Γιάννη Φασουλά, θα σε ευχαριστήσω, δεν θα σε καληνυχτήσω. Είναι δεδομένο ότι θα χρειαστεί να τα ξαναπούμε και στη συνέχεια της απόψινής βραδιάς και εννοείται ότι εφόσον υπάρχουν εξελίξεις, εφόσον... Το ίδιο και εδώ στην Ιδωμένη, πίστεψέ με. Λοιπόν, σε ευχαριστώ και τα λέμε στη συνέχεια της απόψινής βραδιάς. Επιστροφή εδώ στην Ιδωμένη. Επιστροφή στην Ιδωμένη με δύο καλεσμένους, η πρώτη της...